αν η πανδημία και η κατάσταση στην αγορά σε έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή να ψάχνεις για δουλειά ή για κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να συμπληρώσεις το εισόδημά σου, τότε δες με προσοχή αυτό το βίντεο. Μέσα στον τελευταίο χρόνο της πανδημίας, πολύ περισσότεροι άνθρωποι αποφάσισαν να ξεκινήσουν συνεργασία με κάποια εταιρεία δικτυακού marketing. Και στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ τους λόγους που, κατά τη γνώμη μου, το δικτυακό marketing ή αλλιώς MLM ή multi-level marketing είναι η σωστή επιλογή. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, επαγγελματίες, coaches και ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Σε προηγούμενο βίντεο και σε διάφορα άθρα στο blog μου έχω μιλήσει για το τι είναι το δικτυακό marketing και θα σου πρότεινα, αν δεν γνωρίζεις τι είναι το δικτυακό marketing, να ξεκινήσεις από εκεί. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για αυτό που ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη ονομάζει την επιχείρηση του 21ου αιώνα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά αν κάνεις μια δουλειά που δεν σου αρέσει ιδιαίτερα, αν δεν κερδίζεις αρκετά χρήματα και αν ψάχνεις έναν τρόπο να κερδίσεις περισσότερα χρήματα κάνοντας κάτι που έχει περισσότερο νόημα για σένα. Προσωπικά, ασχολούμαι από το 2002 με το δικτυακό marketing. Χτίζω ενεργά δίκτυο στο δικτυακό marketing για περισσότερα από 19 χρόνια. Τα πρώτα 12 χρόνια ήμουν σε μία εταιρεία και τα τελευταία 7 είμαι σε μία νέα εταιρεία δικτυακού marketing, στην οποία έχω το 4ο μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως. Επίσης, από το 2007 εκπαιδεύω και προπονώ ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing από πολλές διαφορετικές εταιρείες, έχοντας εκπαιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Έχω παρευρεθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής σε συνέδρια πολλών διαφορετικών εταιριών και έχω κοουτσάρει προσωπικά από ιδιοκτήτες εταιριών μέχρι και ηγέτες με χιλιάδες άτομα δίκτυο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω γνωρίσει το δικτυακό marketing από όλες τις πλευρές του. Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσω για τους λόγους που, κατά τη γνώμη μου, το δικτυακό marketing είναι η σωστή επιλογή, είναι η επιχείρηση του 21ου αιώνα. Και θα σου πρότεινα να δεις το βίντεο αυτό με ανοιχτό μυαλό, γιατί είναι πολλά τα ωφέλη του να ασχοληθεί κάποιος με το δικτυακό marketing. Δεν είναι μόνο τα χρήματα δηλαδή. Ξεκίνησα να ασχολούμαι στα 22 μου, όταν δούλευα ως υπάλληλος σε ένα βιβλιοπωλείο, που ήταν η πρώτη μου δουλειά και η μόνη μου ουσιαστικά υπαλληλική δουλειά. Και στη δουλειά εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να είμαι υπάλληλος για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όχι ότι υπάρχει κάτι κακό στο να είναι κάποιος υπάλληλος, απλά δεν ήταν για μένα. Επειδή όμως δεν είχα αρκετά χρήματα για να επενδύσω σε κάποια δική μου επιχείρηση, έψαχνα να βρω κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου με κάλεσε να παρακολουθήσω μια επιχειρηματική παρουσίαση μιας εταιρείας η οποία έχει διατροφικά προϊόντα, κάποια στιγμή το Φεβρουάριο του 2002, και εκεί λοιπόν είδα την ευκαιρία και ξεκίνησα αμέσως. Δανείστηκα χρήματα του πατέρα μου για να ξεκινήσω και έτσι λοιπόν ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση δικτυακού marketing στα 22 μου. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ σε ποια ηλικία άκουσες για πρώτη φορά για το δικτυακό marketing και πες μου ειλικρινά, ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση όταν είδες μια παρουσίαση για μια εταιρεία δικτυακού marketing. Στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου το μεγαλύτερο όφελος που είχα προσωπικά από την ενασχόλησή μου με το δικτυακό marketing και όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Οπότε δες το βίντεο μέχρι το τέλος. Λοιπόν, καταρχήν, όπως λέει και ο Eric Worre, το δικτυακό marketing δεν είναι τέλειο. Είναι απλά καλύτερο. Δεν είναι τέλειο. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει κόσμος που έχει άγνοια και έχει ισχυρές απόψεις σχετικά με την άγνοιά του και αυτό είναι δύσκολο κάποιες φορές κάποιος να διαχειριστεί. Επίσης, είναι το να λειτουργεί την ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή, περισσότεροι από εμάς, ερχόμενοι στο δικτυακό marketing, δεν έχουμε την επιχειρηματική εκπαίδευση που χρειάζεται κάποιος για να αναπτυχθεί στο δικτυακό marketing. Και αυτό κάποιες φορές είναι μια πρόκληση. Αν συνεργαστείς με κάποια εταιρεία δικτυακού marketing που έχει πραγματικούς πελάτες προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν πρόκειται για κάποια πυραμίδα, τότε πραγματικά μπορείς να δημιουργήσεις επιτυχία πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Δεν λέω ότι μπορεί να δημιουργήσει επιτυχία γρήγορα και εύκολα, αλλά πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε σχέση με μια παραδοσιακή επιχείρηση. Γιατί όταν συνεργάζεσαι με μια εταιρεία δικτυακού marketing, δεν έχεις να ασχοληθείς με το να βρεις νέα προϊόντα, να κάνεις έρευνα, να ασχοληθείς με εισαγωγές, εξαγωγές, με πρόσληψη προσωπικού, να νοικιάσεις αποθήκες, με τη διανομή και όλα αυτά. Αυτά όλα θα τακτοποιεί η εταιρεία. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφιερώσεις όλη σου την ενέργεια και την προσπάθεια στο να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα σου το παρέχει είτε η ομάδα που θα συνεργαστείς είτε η εταιρεία που θα συνεργαστείς. Και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα διαδικαστικά και όλα αυτά που είναι γύρω από την επιχείρηση και όχι με την πραγματική ανάπτυξη της επιχείρησης είναι που κάνουν και πολλούς τελικά να αποτυγχάνουν στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. 50% των επιχειρήσεων που ανοίγουν κλείνουν μέσα στον πρώτο τους χρόνο. Μιλάμε για παραδοσιακές επιχειρήσεις, τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί έξω. Το 50% κλείνει στον πρώτο χρόνο. Το
το 80% κλείνει στα πρώτα 5 χρόνια. Στα 10 χρόνια κλείνει το 96% των επιχειρήσεων που ανοίγουν. Δηλαδή, μόνο 4% των επιχειρήσεων συνεχίζουν να λειτουργούν. Δεν λέω ότι 4% των επιχειρήσεων πετυχαίνουν, τουλάχιστον συνεχίζουν να λειτουργούν. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για ποιους λόγους το δικτυακό marketing είναι η σωστή επιλογή και θα ήθελα να μου γράψεις και στα σχόλια για ποιον άλλο λόγο θεωρείς ότι το δικτυακό marketing είναι η σωστή επιλογή. Νούμερο 1. Μπορείς να εργαστείς από οπουδήποτε. Αυτό είναι το όνειρο για πολλούς, να μπορούν να δουλέψουν από οπουδήποτε θέλουν. Για μένα το να μπορώ να δουλεύω από το σπίτι και να είμαι δίπλα στα παιδιά μου καθώς μεγάλωναν ήταν πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη που έχω δει από την ενασχόλησή μου με το δικτυακό marketing. Ένα λάπτοπ, ένα τηλέφωνο και μια σύνδεση στο ίντερνετ και είσαι έτοιμος να αναπτύξεις την επιχείρησή σου από οπουδήποτε στον κόσμο. Νούμερο 2. Εσύ καθορίζεις το ωράριό σου. Πώς θα σου φαινόταν αν δεν χρειαζόταν να ζητήσεις ποτέ ξανά άδεια από κανέναν? Είτε για να λείψεις μερικές μέρες, είτε ακόμα και μερικές ώρες. Όταν χτίζεις τη δική σου επιχείρηση δικτυακού marketing, εσύ είσαι το άτομο που αποφασίζεις πόσες και ποιες μέρες και ώρες θα ασχοληθείς. Φυσικά για να έχεις αποτελέσματα θα χρειαστεί να αφιερώσεις χρόνο συστηματικά, αλλά μπορείς να έχεις όσο ευέλικτο ωράριο επιθυμείς. Το να έχεις αποφασίσει τις μέρες και τις ώρες που θα αφιερώνεις στην επιχείρησή σου είναι και ένα από τα πρώτα βήματα ενός αποτελεσματικού πλάνου καθημερινής δράσης, ενός πλάνου 90 ημερών. Και αυτό είναι κάτι που το αναπτύσσω στην εκπαίδευσή μου του πλάνου 90 ημερών. Μπορείς να βρεις περισσότερα μπαίνοντας στο greekcoach.gr / πλάνο. Νούμερο 3. Χαμηλό κόστος εκκίνησης. Η πανδημία έχει επηρεάσει τα οικονομικά πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολλοί έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και το να αποφασίσει κάποιος να επενδύσει σε μια νέα επιχείρηση είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο ρίσκο. Ωστόσο, με το δικτυακό marketing, το να ξεκινήσει κάποιος, το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Κυμαίνεται από 100-150 ευρώ μέχρι και 1000 ευρώ, που συνήθως αυτό περιλαμβάνει και κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία μπορεί μετά να μεταπωλήσεις και να έχεις ένα άμεσο κέρδος. Νούμερο 4. Εκπαίδευση και υποστήριξη. Οι περισσότερες εταιρείες δικτυακού marketing έχουν στήσει ένα σύστημα εκπαίδευσης και υποστήριξης. Θα δεις ότι όταν ξεκινήσεις συνεργασία με μια εταιρεία, θα έχεις άφθονο εκπαιδευτικό υλικό, υποστήριξη και coaching. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος ή μόνη. Και αυτός είναι και ο ρόλος μου για όποιον ή όποια αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί μου, να μπει στην ομάδα μου δηλαδή. Θα αναλάβω προσωπικά την υποστήριξή σου και θα σε κατευθύνω στις κατάλληλες εκπαιδεύσεις και θα είμαι δίπλα σου για όσο χρειαστεί μέχρι να χτίσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση. Πριν πω τον πέμπτο λόγο που κατά τη γνώμη μου το δικτυακό marketing είναι η σωστή επιλογή, αν θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να συνεργαστείς μαζί μου και με την εταιρεία δικτυακού marketing που έχω επιλέξει να συνεργάζομαι τα τελευταία 7 χρόνια, τότε στείλε μου μήνυμα στα social media, θα με βρεις παντού ως Greek Coach, κυρίως Facebook και Instagram, ή μπες στο greekcoach.gr /online και δήλωσε συμμετοχή για να παρακολουθήσεις μια δωρεάν online ενημέρωση που έχω ετοιμάσει. greekcoach.gr /online. Νούμερο 5. Πετυχαίνεις βοηθώντας άλλους ανθρώπους να πετύχουν. Ο Zig Ziglar έλεγε ότι μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου, αρκεί να βοηθήσεις αρκετούς άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτό που εκείνοι θέλουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό το δικτυακό marketing είναι μια ηθική επιχείρηση, γιατί ο μόνος τρόπος για να πετύχεις είναι να βοηθήσεις πολλούς άλλους ανθρώπους να πετύχουν και εκείνοι. Δεν γίνεται να το κάνεις μόνος. Οπότε, αν μία από τις αξίες σου είναι το να βοηθάς άλλους ανθρώπους, τότε μέσω του δικτυακού marketing μπορείς να το κάνεις με έναν πραγματικά ουσιαστικό τρόπο αυτό. Νούμερο 6. Δίνει ίση ευκαιρία. Όλοι έχουν ίση ευκαιρία να πετύχουν, ανεξάρτητα από το φύλο, το γένος, την κοινωνική τους θέση ή τη μόρφωση που έχουν. Στην ομάδα μου συγκεκριμένα έχω πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες έχουν χτίσει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ τζίρο κάθε μήνα. Στην εταιρεία που συνεργάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλες τις ηλικίες και από όλα τα επαγγέλματα, από συνταξιούχους μέχρι και 18χρονα παιδιά, οι οποίοι κερδίζουν πραγματικά πολύ σημαντικά εισοδήματα. Το ίδιο προφανώς ισχύει και σε πολλές διαφορετικές εταιρείες δικτυακού marketing. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ίδια για όλους. Το πλάνο marketing, το πλάνο αμοιβών είναι ίδιο για όλους. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη είναι ίδια για όλους. Η εταιρεία είναι ίδια για όλους. Η ευκαιρία είναι ίδια για όλους. Η αγορά είναι ίδια για όλους. Όλοι έχουν ίση ευκαιρία στο δικτυακό marketing. Προφανώς αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο ίδιος ο συνεργάτης. Νούμερο 7. Επιλέγεις με ποιους θα συνεργαστείς. Στο δικτυακό marketing μπορείς να επιλέξεις τους ανθρώπους που θα συνεργαστείς. Μπορείς να επιλέξεις τους πελάτες που θα έχεις και μπορείς να επιλέξεις και τους συνεργάτες που θα δεχτείς στην ομάδα σου. Όταν δούλευα στο βιβλιοπωλείο, η εργοδότης μου ήταν ένα ανδρόγυνο, ήταν πραγματικά εξαιρετική. Αλλά δεν είχα επιλογή στους πελάτες που θα έχει το μαγαζί και δεν είχα και επιλογή και λόγο
στους συναδέλφους μου, τους άλλους υπαλλήλους στο μαγαζί. Το ίδιο ισχύει και με άλλες δραστηριότητες που είχα, δηλαδή δεν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω τους συνεργάτες μου γιατί οι επιλογές ήταν αρκετά περιορισμένες. Το να έχεις κολλημένους εργοδότες ή περίεργους συναδέλφους είναι κάτι που μπορεί να κάνει την εργασία σου κάπου πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη. Αντιθέτως, αναπτύσσοντας την επιχείρησή μου στο δικτυακό marketing, είχα την χαρά να κάνω κάποιους από τους καλύτερους φίλους που έχω σήμερα στη ζωή μου. Το δικτυακό marketing δεν έχει να κάνει μόνο με το να κερδίζεις χρήματα. Έχει να κάνει και με το να γνωρίζεις ανθρώπους και να συνδέεσαι με ανθρώπους. Στην αρχή του βίντεο είχα πει ότι θα μοιραστώ το μεγαλύτερο όφελος που έχω βρει από το δικτυακό marketing. Και αυτό είναι η προσωπική ανάπτυξη. Η προσωπική ανάπτυξη έρχεται με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι μέσα από τις εκπαιδεύσεις και τις ομιλίες. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσα από το χτίσμα της επιχείρησης. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω ομιλίες και να γνωρίσω εκπαιδευτές και ομιλητές που μου έδωσαν τις πληροφορίες, τις εκπαιδεύσεις, τα εφόδια και τα εργαλεία για να αλλάξω τη ζωή μου. Ομιλητές όπως ο Tony Robbins, ο Jim Rohn, ο Brian Tracy, ο Alan Pease και πολλοί άλλοι, οι οποίοι μου έδειξαν τον τρόπο και μου άνοιξαν το μυαλό σε μια νέα πραγματικότητα. Απόκτησα δεξιότητες επικοινωνίας, ηγεσίας, management, διαχείρισης χρόνου και πολλές άλλες, οι οποίες με έχουν βοηθήσει πραγματικά και ουσιαστικά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ζωής μου. Αυτή η επιχείρηση σου δείχνει πώς να γίνεις επιχειρηματίας, πώς να γίνεις ηγέτης και πώς να γίνεις παράδειγμα για άλλους. Να γίνεις κάποιος που βοηθάει και ενθαρρύνει ανθρώπους, που κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει άλλους να πετύχουν αυτά που θέλουν στη ζωή τους. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να ξεκινήσει κάποιος με μια εταιρεία δικτυακού marketing από τώρα. Η επένδυση και το ρίσκο είναι τόσο χαμηλά που μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις αν ξεκινήσεις και κάνεις τη δουλειά. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτό που έχω εγώ να προτείνω, θα χαιρόμουν να μιλήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης και να μοιραστώ μαζί σου κάποιες πληροφορίες για την επιχείρηση που έχω και που συνεργάζομαι εγώ. Μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα προσωπικά στο Instagram ή στο Facebook ή μπορείς να δεις περισσότερα για την εταιρεία που συνεργάζομαι μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος online. Αν νομίζεις ότι δεν είμαι εγώ το άτομο που θα ήθελες να συνεργαστείς, δεν χρειάζεται να αποκλείσεις τον εαυτό σου από το δικτυακό marketing. Βρες κάποια άλλη εταιρεία, βρες κάποιον άλλον άνθρωπο να συνεργαστείς, αλλά τουλάχιστον μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Όπως και να έχει, αξίζει να το κάνεις. Μοιράσου αυτό το βίντεο με κάποιον που πιστεύεις ότι χρειάζεται να μάθει για τα ωφέλη του δικτυακού marketing και γράψε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα ωφέλη θεωρείς για σένα πιο σημαντικό. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Ξεκίνα σήμερα τη συνεργασία σου με μια εταιρεία δικτυακού marketing. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου! Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.